Καλησπέρα σας από το κλειστό του Ready, Blazers, Μοσχάτο Slippers. Είμαστε έτοιμοι για τον τζάμπον. Σαμπάνης με το Χατζηδάκη. Θα κερδίσει ο Χατζηδάκης. Και πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Ριγάκης με την μπάλα. Ο Αφήνης, σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Θα κάνει το 0-3. Βρισκόμαστε στην 11η αγωνιστική της Ελίτ. Κυριαζίδης για τρεις. Θα απαντήσει. Εύστοχα τα πρώτα δύο σου του αγώνα. Λέγαμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην 11η αγωνιστική της Elite κατηγορίας. Οι Blazers αντιμετωπίζουν τους Slippers. Ο Τσελεπίδης αστοχεί και στη δεύτερη προσπάθεια. Και τώρα ο Μούρτος με την μπάλα. Οι Slippers οι οποίοι βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία. Στο μεταξύ ο Μούρτος ευστοχή για δύο πόντους. Οι Slippers λοιπόν βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία. Είχαν τη μεγάλη πρόκληση στο κύπελο, στο Final Four του κυπέλου. Επιδιώκουν όμως να βελτιώσουν τη θέση τους και στο πρωτάθλημα. Καραγιάννης. Στο πρώτο του τρίποντο. Ριμπάντο από το Σαμπάνι. Οι Blazers απ' την άλλη βρίσκονται σταθερά στα ψηλά σχετικά στρώματα και θέλουν να προσθέσουν άλλη μια νίκη. Καραγιαννάκης, ένα running floater. Βαφίνης με τον Καραγιάννη. Εκεί που είναι πολύ δυνατός, αστοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound. Θα σηκωθεί, αστοχή και ξανά ο ίδιος το rebound. Θα πετύχει το καλάθι με την τρίτη του προσπάθεια. Ο εδώ και πολλά χρόνια πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Σαμπάνης. Πάρει την ενέργεια, δεν θα ευστοχίσει. Ριγάκης για δύο. Μην πάτε από τον Κοκκινάκη. Το Καραγιαννάκης θα φύγει γρήγορα μπροστά. Γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. 5-5. Καραγιαννάκης για δύο. Θα κάνει το 7-5. Οι Slippers είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα σταυρώσει με μια από τις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα. Κανείς όμως δεν θέλει αυτό το ματσάρισμα, καθότι είναι πολύ δυνατή όταν είναι πλήρης. Ο Σαμπάνης θα κάνει το 9-5. Καλό ξεκίνημα για τους Blazers. Χατζηδάκης. Γυρίζει. Νέο καλάθι. Οι άμυνες δεν είχε πολύ στα φόρτα του στην αρχή του αγώνα. Να δούμε αν θα έχουμε όντως υψηλό σκορ. Όπως φαίνεται στα πρώτα λεπτά. Σαμπάνι με τον Τσελεπίδη. Καλή άμυνα πάνω Σαμπάνι. Τσελεπίδης. Θα κερδίσει το φάουλ. Και Βαφίνης. Είναι σε ζώνη οι Blazers. Τελεπίδης για δύο. Καραγιάννης εκθετικό rebound. Θα το πάρει πάλι ο ίδιος. Λίγο βόλεϊ εκεί. Θα κερδίσει το φάουλ. Είναι ο ίδιος την επαναφορά. Θα δώσει μακριά για το Χατζηδάκι. Θα γίνει το λάθος, όχι. Βαφίνης. Τελειώνει η επίθεση. Βαφίνης για τρεις. Και τώρα Μούρτος. Θα σπρώξει την ομάδα του Transition. Κυριαζίδης για τρεις. Ένα στα δύο. Μένει το 9-7. Καραγιάννης, στο κύριο του τρίποντο. Καραγιαννάκης τώρα. Και αυτός για τρεις. Αστοχή, κακά όμως μπλοκάουτ, αστοχή και ο Σαμπάνης. Τσελεπίδης, είναι ωραία πάση για το Χατζηδάκη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι ο Χατζηδάκης.
Παρότι το σκορ δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, μάλλον θα λέγαμε ότι μένεται σε κανονικά επίπεδα. Ο αγώνας έχει φρενή ρυθμό, Σαμπάνης, πλεονέκτημα εκεί. Ωραία κίνηση, ας το πιο όμως εξεπαθείς. Τσελεπίδης. Μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, μπορεί. Να κερδίσει νέο φάουλ, όχι. Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Και η μπάλα είναι και πάλι για τους Blazers. Μπάλα τώρα στο post. Στοχίζει ο Κυριαζίδης στο post. Οι Slippers, οι οποίοι δεν θα έχουν σήμερα μαζί τους το Μαμαλάκι. Μεγάλη απουσία. Καραγιάννης στο post. Πολύ δυνατός εκεί, θα πάρει το φάουλ από τον Σαμπάνη. Από τον Κυριαζίδη, ζητώ συγγνώμη. Να δούμε πώς θα πάει το μάτς από αυτό. Ο Κυριαζίδης έχει ανάλαβει αυτή τη δύσκολη αποστολή. Ριγάκης, ούτε τώρα. Ο Κινάκης, ο Σαμπάνη. Σαμπάνης, για την ωραία πάσα του Μούρτου. Είναι όμως άστοχος. 5 λεπτά ακόμα. Σε μια αναγνωριστική πρώτη περίοδο. Βαφίνης, ήταν μόνος του, ήταν ωραία η πάσα του Καραγιάννη και εκμεταλλεύτηκε. Και ο Μούρτος τώρα σε μια νέα επίθεση. Καραγιαννάκης, ωραίο pick and roll και πολύ όμορφο καλέδι από το Σαμπάνη. Ζητάει και το φάουλ. Το σκορ θα γίνει 11-11. Όλα προμηνύουν ένα ντέρμπι. Ξαναλέμε ότι η θέση των Slippers δεν είναι αντιπροσωπευτική της αξίας τους. Χατζηδάκης και αυτό. Θα πάρει και το φάουλ. Και θα είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος για οποιαδήποτε ομάδα του συναντήσει στα play-offs. Στα οποία σιγά σιγά πλησιάζουμε, καθότι βρισκόμαστε στην 11η αγωνιστική στο σύνολο των 14. Χατζηδάκης ευστοχή και στη βολή και θα πετύχει το έμεσο τρίποντο. Μούρτος. Το Σαμπάνη. Και έχει πλεονέκτημα στο πόσο. Θα στοχίσει όμως. Επιθετικό ριμπάουντ και καλά από τον Καραγιαννάκη για το 13-14. Καραγιάννης τώρα. Έρχεται τη βοήθεια. Γυρνάει ο Καραγιάννης. Κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Και θα πάει στη γραμμή των βολών. Εκεί όπου η λογική λέει ότι θα τον δούμε πολλές φορές και σήμερα. Η πρώτη βολή δεν βρίσκει στόχο και έτοιμος για τη δεύτερη. Αυτή θα καταλήξει στο καλάθι. Κυριαζίδης, για τρεις. Βιαστική επίθεση, Καραγιάννης. Τσελεπίδης, εκεί είναι πολύ δυνατός. Θα σηκωθεί ο Τσελεπίδης, θα στοχίσει. Δεν έχει ξεκινήσει καλά τον αγώνα, παρότι έχει κάνει κάποιες καλές προσπάθειες. Καραγιάννης και πάλι κοντά στο καλάθι. Αστοχή. Καραγιαννάκης θέλει να πάει γρήγορα. Κυριαζίδης. Την έχει τη φάση αυτή βεβαίως. Απίστευτο. Αστόχησε ο Κυριαζίδης. Κέρδισε όμως το φάουλ. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές.
Έχουμε αλλαγές. Στο παιχνίδι θα περάσει και ο Γεωργίου για τους Blazers. Ενώ η ομάδα του Μοσχάτου βρίσκεται ακόμα με τους 5 που ξεκίνησαν τον αγώνα. Κυριαζίδης ευστόχησε στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη έχουμε εκ νέου ισοπαλία. Καραγιάννης. Χατζηδάκης με τον Γεωργίου. Χατζηδάκης θα πάρει την ενέργεια μόνος, θα στοχίσει. Καλό μπλοκάουτ εκεί. Κωνσταντινάκος μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ και τις δύο βολές. Δύο και 26 απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κωνσταντινάκος αστόχησε και στις δύο βολές και το 15 όλα παρέμεινε. Καραγιάννης, πολύ δυνατό drive, αστοχή, θα πάρει όμως το rebound ο Τσελεπίδης. Κακές αποστάσεις τώρα, Τσελεπίδης, θα σουτάρει για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Τσελεπίδης, ο οποίος μπορεί να απειλήσει και από μακριά. Υπενθυμίζουμε ότι είναι μια προσθήκη του Ιανουαρίου, η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα για την ομάδα των Slippers. Γεωργίου. Καλή άμυνα μπροστά από το Ριγάκι, όμως χρεώθηκε με φάουλ. Χωρίς κλασικό ψηλό αυτή τη στιγμή η ομάδα των Blazers. Καραγιαννάκης θα σηκωθεί για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Καραγιαννάκης. Εδώ ήταν κακή άμυνα, καθότι από την επαναφορά ήταν τελείως μόνος του για ένα corner 3. Καραγιάννης, βγαίνει ο Καραγιάννης μπροστά, θα δώσει το Μούρτο, αυτό είναι ένα εύκολο lay-up και θα γίνει το 20-18. Το σκορ τελικά φαίνεται ότι όντως θα πάει ψηλά. Τσελεπίδης, πολύ δυνατός, πολύ ωραίο καλάθι. Δεν έχει αντίπαλο εκεί ο Τσελεπίδης, ο οποίος παρά τον όγκο του είναι πολύ γρήγορος, είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, πολύ γυμνασμένο παιδί. Σαντινάκος, ωραία πάσα, Μούρτος, αστοχή. Καραγιάννης, εναντίον όλων, δεν θα πάρει το φάουλ, παρότι το ζήτησε. Καραγιαννάκης για τρεις, αστοχήσει. Κυριαζίδης, σε νέα ατομική ενέργεια, αυτός θα πάρει το φάουλ. Νέες βολές για τους Blazers. Ο Καραγιάννης διαμαρτύρει την προηγούμενη φάση, ήταν δύσκολη η αλήθεια. Κυριαζίδης με 3-3 πλέον. Και τώρα 4-4. Σαμπάνης θα πάρει τη θέση του για τα τελευταία 27 δευτερόλεπτα. Μία επίθεση ακόμα και κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα για τους Blazers. Καραγιάννης πάλι εναντίον όλων. Θα στοχίσει, εκνευρισμένος εδώ, Μούρτος, Γεωργίου, Σαμπάνης. Γρήγορες επιθέσεις, δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι δύο ομάδες σπαταλάνε το χρόνο. Καραγιάννης,
Αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ. Τη βιαστική λοιπόν επίθεση του Καραγιάννη. Ακολούθησε η βιαστική επίθεση της ομάδας των Blazers, ενώ μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα, να έχουν όλη την επίθεση δική τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια νέα επίθεση για τους Clippers και βολές για τον Καραγιάννη, ο οποίος θα ευστοχίσει και πάλι σε μία από τις δύο βολές. Δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο. Γίνεται παρόλα αυτά ένα λάθος. Ελέγχουμε λίγο το χρονόμετρο τώρα. Τσελεπίδης για τρεις. Παραλίγο. Τελικό σκορ. Blazers Clippers 22-21 στην πρώτη περίοδο. Με έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Πολύ γρήγορη επίθεση και τρίποντο από τον Κωνσταντινάκο. Καραγιάννης και αυτός για τρεις. Θα αστοχίσει. Τα συστήματα έχουν πάει περίπατο. Το ίδιο και η οργάνωση. Οι θέσεις τους είναι βιαστικές επιθέσεις και τα άστοχα σουτ. Νέα γρήγορη επίθεση, καλή όμως ήταν αυτή. Ο Μούρτος αστόχησε εξ επαφής. Άναρχο το παιχνίδι. Οι Clippers έκαναν και τις πρώτες αλλαγές. Στον αγώνα έχει περάσει ο Λιμπερόγιαννης και ο Πουλέας, οι οποίοι με τη μεγάλη τους εμπειρία θέλουν να έχουν τη δική του συμβολή. Γεωργίου, Καραγιαννάκης εν τέλει για τρεις, ριμπάντο από τον Πουλέα. Καραγιάννης πάλι μέχρι μέσα. Πολύ δυνατή ενέργεια, καλή άμυνα από τον Κωνσταντινάκο, βήματα από τον Καραγιάννη. Όπως πάντα έντονη παρουσία του στον αγώνα. Και ο Μούρτος τώρα. Γεωργίου. Για το Μούρτο με το Βαφίνι. Κωνσταντινάκος. Αστοχή. Καραγιάννης εκεί δεν σταματιέται. Πάρει το φάουλ. Με επαναφορά από την baseline από τον Λιμπερόγιαννη. Γυρνάει η μπάλα, έχει φτάσει στο Βαφίνι. Πάντα με ωραίο χειρισμό, Λιμπερόγιαννης. Αυτός όμως χάσει την μπάλα. Τελειώνει η επίθεση. Καταλήγει στον Καραγιάννη. Είναι ωραία η πάσα του, Λιμπερόγιαννης για δύο. Στοχή. Ο Κωνσταντινάκος, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά στα rebound και στα box out εκεί, κυρίως στον Καραγιάννη. Τσαμπάνης τώρα με την μπάλα. Γεωργίου είναι τελείως μόνος του. Θα πάρει το τρίπον. Θα στοχίσει. Καραγιάννης το rebound. 25-21 το σκορ, υπενθυμίζουμε. Και πάλι να αντιονώνει ο Καραγιάννης. Ούτε τώρα θα πάρει το φάουλ. Τσαμπάνης. Καραγιαννάκης. Γεωργίου είναι και πάλι τελείως μόνος του. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 28-21 και να μια διαφορά 7 πόντων για πρώτη φορά στον αγώνα. Τσελεπίδης για δύο από τον Λιμπερόγιαννη αστόχησε. Ο οποίος όμως θα κλέψει την μπάλα πολύ πονηρά. Του βρήκε όμως το πόδι και θα χάσει την κατοχή.
Κωνσταντινάκος. Ωραία πάσα και ωραίο καλάθι από το Σαμπάνι για το 30-21. Οι Blazers αρχίζουν και έχουν πιο ορθολογικές επιλογές. Αυτό κάνει τη διαφορά στον αγώνα. Καραγιάννης και πάλι μέχρι μέσα. Θα ευστοχίσει. Ήθελε και φάουλ, ήθελε και φάουλ. Πέτυχε όμως το καλάθι. Καραγιαννάκης. Αυτό είναι... Όχι, δεν είναι φάουλ. Τελεπίδης. Χρησιμοποιεί τα μουσκουλά του, αστοχή. Καραγιάννης, εκπληκτικό rebound και άλλο καλάθι. Να ο Καραγιάννης. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Με ένα μικρό σερί 4-0 κάνει το 30-25. Και η ομάδα του πλησιάζει. Κακή επίδεση, κι άλλο λάθος. Κι άλλο transition. Καραγιάννης, τελείως μόνος του. Λέια, ναι, 30-27. Εδώ μάλλον χρειάζεται ένα time out, το οποίο οι Blazers για κάποιο λόγο δεν φαίνεται διατεθειμένοι να πάρουν. Καραγιαννάκης για 3. Μεγάλο τρίποντο τον Καραγιαννάκη. 33-27. Εκμεταλλεύεται για άλλη μια φορά την παθητική άμυνα των Slippers. Καραγιάννης, για 3. Θα απαντήσει ο Καραγιάννης. Κρεσέντο από τον Καραγιάννη με 9 πόντου σερί. Βρίσκει το ρυθμό του. Κωνσταντινάκος, άλλη μια ωραία προσπάθεια. Σαμπάνης, Καραγιαννάκης. Κακή η πάσα για τον Γεωργίου. Και έχουμε time out. 5:38 ακόμα για τη λήξη του χρόνου. Επανήλθαμε το time out. Στον αγώνα έχει περάσει και ο Καρούζος και ο Χατζηδάκης. Καραγιάννης άστοχος, θα είναι ο ίδιος στο rebound. Μέχρι μέσα και άλλο καλάθι του Καραγιάννη. Καλάθι και φάουλ. Όχι. Έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Καρούζος την επαναφορά. Χατζηδάκης. Μεταλλεύεται τη φιλιαρή άμυνα του Κυριαζίδη και σκοράρει. Γεωργίου τώρα με την μπάλα. Θα πάει απέναντι στον Καραγιάννη. Θα σκοράρει πάνω του. 35-32. Ένας αγώνας με ωραίες ατομικές ενέργειες. Χατζηδάκης. Περάσει το παρκή και ο Μανουηλίδης. Χατζηδάκης αστόχησε. Πολύ φοβερή φάση όμως από τον αγέραστο Λιμπερόγιαννη, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό άλμα θα κάνει το follow και θα πετύχει το καλάθι. Μούρτος θα στοχίσει. Χατζηδάκης πάει μόνος του κάπως ανορθόδοξα. Καραγιάννης από το τρυπάντο αστοχεί μόνος του. Θα το πάρει ο ίδιος και άλλο καλάθι τον Καραγιάννη. Είναι αδύναμη κατά το καλάθι Blazers. Να, η έξοδος του Σαμπάνη σου έχει αποδυναμώσει εκεί, οπότε ο Μανουηλίδης πρέπει να αντικαταστήσει το κενό του. Πλέον είναι μπροστά η ομάδα του Μοσχάτου. 35-36. Η διαφορά, θυμίζουμε, έφτασε μέχρι και τους 9 πόντους. Μούρτος. Κυριαζίδης. Καραγιαννάκης. Ωραία προσποίηση. Full up, άστοχο. Καρούζος. Θα γίνει το λάθος από τον Καραγιάννη. Γεωργίου. Εμμανουηλίδης, μακρινό δίποντο. Εξοχή Εμμανουηλίδης. Πάλι μπροστά οι Blazers.
Ατζηδάκης. Γίνονται κάποια κοψίματα, πουλέας. Ο Καραγιάννης θα καταφέρει να απελευθερωθεί, όμως η πάση του πουλέα δεν ήταν καλή και δύο σίγουροι πόντοι χάνονται. Μούρτος και πάλι για δύο. Πουλέας άλλο να ριμπάω. Είναι καλός, σε αυτόν τον τομέα έχει βοηθήσει αρκετά. Καραγιάννης εναντίον όλων. Δεν θα πάρει το φάουλ. Γεωργίου τώρα. Με τον Κυριαζίδη. Θα σηκωθεί για τρεις. Ριμπάτο από το Χατζηδάκι. Το 35-36 παραμένει. Καραγιάννης το πώς με τον Καραγιαννάκη. Ωραία με τον Καραγιαννάκη. Μούρτος φεύγει, είναι πιο γρήγορος. Το έχει πάρει το διαθλητικό. Το έχει πάρει το διαθλητικό. Βεβαίως. Θα πάει στη γραμμή των βολών. 2-40 ακόμα. 11η αγωνιστική της Elite. Blazers εναντίον Μοσχάτο Slippers. Ο Μούρτος πέτυχε το ζευγάρι βολών. Έκανε το 39-36 και η μπάλα είναι και πάλι για την ομάδα του. Θα αφήσει τώρα τη θέση του Σαμπάνη, θα ψηλώσει το σχήμα. Το περιμέναμε αυτό. Μανουηλίδης. Καραγιαννάκης για τρεις. Με ευστοχής και πάλι ο Καραγιαννάκης. Είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα εκτελεστικά. 42-36. Καρούζος. Για το Χατζηδάκη. Κάνει βήματα ο Χατζηδάκης. Δόθηκαν. Οι διαιτητές έχουν μια δικογνωμία, θα συνοηθούν. Ναι. Δίνω τελικά τα βήματα. Αυτά είναι η σωστή απόφαση. Και Γεωργίου. Άμυνα από τον Καραγιάννη. Θα κάνει το φάουλ. Εμμανουηλίδης. Καραγιαννάκης. Δύσκολη προσπάθεια. Καρούζος. 2 λεπτά ακόμα. Λιμπερόγιαννης. Ωραία πάσα στον Καραγιάννη, αστοχή. Ο ίδιος στο rebound. Σηκώνεται, θα πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Έτοιμος για την πρώτη βολή, ο Στέφανος Καραγιάννης. Θα εξτοχίσει. Πετύχει το double-double από το ημίχρονο ο Καραγιάννης. Στοχή και στη δεύτερη βολή. Και ο Δίβολιο Ταχός προσάλλει μια κυριαρχική εμφάνιση. Η ομάδα του όμως είναι ακόμα πίσω στο σκορ. Εμμανουηλίδης. Ωραία κύριε Σταμανουηλίδη. Εκεί στον Μπουλέα θα πετύχει το καλάθι. Οι Slippers θα πρέπει να βελτιώσουν την αμυνά τους. Είναι πάρα πολύ οι 44 πόντοι που έχουν δεχτεί μέχρι τώρα. Καραγιάννης για τρεις. Και αυτό μέσα. Είναι ασταμάτητος ο Στέφανος Καραγιάννης. ...44-41. Κρατάει μόνος του τους φιλοξενούμενους στο παιχνίδι. Γεωργίου. Θα περάσει την πάσα. Καλή όμως άμυνα. Κλέψιμο. Λιμπερόγιαννης. Πάντα με πολλές δυνάμεις. Καρούζος. Διποντάκι. Βεβαίως. Το έχει το σουτάκι αυτό. ...44-43. Και η αρχική μας πρόβλεψη για υψηλό σκορ επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής. Πολλές φορές βέβαια οι αγώνες κλείνουν
το δεύτερο ημίχρονο. Για τρεις είναι άστοχος αυτή τη φορά ο Καραγιαννάκης, που όμως ήταν και πάλι μόνος του, βρίσκει συνέχεια καλές ματιές. Στο πόστο ο Χατζηδάκης. Άλλο να καλέσει ο Χατζηδάκης. Δεν είναι τα καλή άμυνα του Εμμανουηλίδη. ...44-45. Ακόμα 20 δεύτερα. Γεωργίου. Δύσκολη προσπάθεια. Μια τελευταία επίθεση. Ο Καρούζος θα πάει γρήγορα. Λιμπερόγιαννης. Για το Χατζηδάκη. Αυτή τη φορά η άμυνα είναι καλή. Γίνει το λάθος Καραγιαννάκης. Τελειώνει το ημίχρονο. 5-4 για 3 ο Καραγιαννάκης. Είναι άστοχος. Και έτσι έχουμε τελικό σκορ ημιχρόνου. Blazers μπροστά το Σλίπε 44-45. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το δεύτερο κομμάτι του αγώνα, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι συναρπαστικός. Τσελεπίδης, φανταστική πάσα. Βιαστήκαμε να την πούμε την πάσα, να την χαρακτηρίσουμε έτσι. Έγινε το λάθος. Μούρτος. Φοβερή τάπα του Χατζηδάκη. Εντυπωσιακή αμυντική ενέργεια. Μανουηλίδης με τον Τζελεπίδη, ο οποίος δεν κουνιέται, θα βγάλει την άμυνα. Βαφίνης με τον Τζελεπίδη, προσποιείται. Μετά τον deflection με επαναφορά από την baseline. Για δύο Λιμπερόγιαννης. Airball. Καραγιαννάκης για δύο. Αστοχή. Και ο Βαφίνης τώρα. Για τρεις ο Καραγιάννης, ευστοχή και πάλι. 47-50. Μούρτος. Ριμπάντο του Τζελεπίδη και Βαφίνης τώρα. Ο Λιμπερόγιαννης πριν πέτυχε το καλάθι, δεν ήταν airball. Τσελεπίδης. Αφήγει στο transition. Φεύγει μπάλα. Τίποτα λένε διαιτές. Αλλάζει χέρι, πετυχαίνει το καλάθι. 47-52. Κωνσταντινάκος, ωραίες προσποιήσεις, πανέμορφο καλέφτο Κωνσταντινάκο. Έχουμε δει σε πολλά μάτς πολλές ποιοτικές συνέργειες από τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος έχει αρκετά υψηλό μπασκετικό IQ. Καραγιάννης για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Χατζηδάκης. Κορυμπάω και καλάθι. Πολύ χαλαρές οι άμυνες. Πιθανόν να παίζει ρόλο και κάποιο τους κούραση. Μανουηλίδης απέναντι στον Τσελεπίδη, αστοχή και πάλι. Εκεί είναι μια μάχη δύο παιχτών με πολλά μούσκουλα. Γυρνάει ο Τσελεπίδης, φοβερό καλάθι του Τσελεπίδη, ο οποίος κάνει και πάλι τη διαφορά σήμερα για την ομάδα του. Γεωργίου.
Φάουλ από τον Καραγιάννη. Ο Τσελεπίδης, ο οποίος μαζί με τον Καραγιάννη φυσικά και τον Μαμαλάκη συνθέτουν ένα άτυπο Big 3, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και όρους που χρησιμοποιούν στην απέναντι περιοχή του Ατλαντικού. Σήμερα ο ένας λείπει, ο Μαμαλάκης, οι άλλοι όμως είναι παρόντες και κουβαλάνε την ομάδα τους. Καραγιάννης κερδίζει το φάουλ στον εφηβιασμό από τον Κωνσταντινάκο. Time out, το σκορ είναι στο 49-56. Βαφίνης. Τελείως μόνος του γιατρής, στοχή. Έχουν πέσει κάτω εκεί κάποιοι παίχτες. Ο Πουλέας είναι κάτω. Τι έχει γίνει τελικά, να δούμε τι έχουν τους διαιτές. Η μπάλα είναι για τους Blazers. Μέτρησε το καλάθι, 49-58. Να λοιπόν που οι Slippers οικοδομούν μια διαφορά 9 πόντων, στηριζόμενοι στην πάρα πολύ καλή επιθετική του λειτουργία και τελικά στην πολύ καλή επιθετική του επίδοση, στηριζόμενοι στον Καραγιάννη και στον Τσελεπίδη, οι οποίοι είναι ασταμάτητοι και σήμερα. Καραγιαννάκης κέρδισε το φάουλ και θα εκτελέσει τις πρώτες του βολές για σήμερα. Πρώτη βολή δεν βρίσκει στόχο. Η δεύτερη θα βρει. Καραγιάννης. Στο πόστο Τσελεπίδης. Με τον Κωνσταντινάκο. Ωραία πάσα. Βουλέας. Τσελεπίδης. Γιατρής. Στοχή, ριμπάτο από τον Μούρτο. Καραγιαννάκης. Κωνσταντινάκος στο πώς. Ωραία ήταν η πάσα του, δεν την κατάλαβε ο παίκτης. Λιμπερόγιαννης. Φεύγει μπροστά. Βαφίνης. Τσελεπίδης, έχει πάρει φόρα. Πολύ δυνατή ενέργεια. Φάουλ υπήρξε. Εκεί δεν δόθηκε. Καραγιάννης όμως είναι εκεί να σώσει τη φάση. Και θα πάρει αυτό το φάουλ. Υπήρξε φάουλ στον Τσελεπίδη. Χαμηλά είναι το φάουλ του Καραγιάννη. Τους κάνει θράψη στα επιθετικά ριμπάουλ. Δεν περίμενε εδώ την πάσα του συμπέκτη. Μούρτος τώρα. Κωνσταντινάκος, ωραίο lay-up. Θα μειώσει. Πέντε λεπτά ακόμα. Βρισκόμαστε 25. Καραγιάννης, γιατρής. Όχι. Κυριαζίδης, ποιος έχει συγγύσει. Μούρτος. Γεωργίου, άστοχο. Καραγιάννη το πρώτο. Καραγιάννη στο αμυντικό rebound. Πάει τώρα σίγουρα μέχρι μέσα. Θα πάρει. Δεν θα πάρει το φάουλ. Μπάλα λέει ο διαιτητής. Καραγιαννάκης. Γιατρής. Και αυτό μέσα από τον Καραγιαννάκη. Ο οποίος σήμερα βομβαρδίζει ανελέητα το αντίπαλο καλάθι. Αγωνίζεται σε θέση shooting guard. Ο Μούρτος είχε αναλάβει την οργάνωση και ο ίδιος σκοράρει κατά ρυπά. Θα κλέψει τώρα για την μπάλα. Μούρτος. Αστοχή στο lay-up. Άλλο να ρυπάω τον Καραγιάννη. Τσελεπίδης.
κάνει το λάθος στους Φιλιππίνους. Γεωργίου αργή, θα μπορούσε να έχει εκδηλώσει πιο γρήγορα την επίθεση. Έχουμε time out 55-58. Παναφορά. Στην επιστροφή μας στο time out. Γεωργίου, πολύ καλή άμυνα από το Δαφίνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν γίνει πολλές τέτοιες. Στο ζωγραφιστό βέβαια δίνονται μάχες, αλλά στην περιφέρεια δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση. Τελεπίδη θα κλέψει την μπάλα. Αυτό είναι καλά. Βιαστήκαμε, αστόχησε. Νέο λάθος. Καραγιάννης και Καραγιαννάκης έχουν μια μικρή εκεί αψιμαχία. Δίνονται αμοιβές εξηγήσεις οι δύο ηγέτες των ομάδων με τα παραπλήσια επίθετα. Καραγιαννάκης για τρεις. Ριμπάου και καλάθι από τον Κυριαζίδη. Και να και πάλι ερχόμαστε σχεδόν στα ίσια. Τρία λεπτά ακόμα. Βαφίνης. Δεν έχει αλλάξει το σκορ. Αυτό λένε οι παίχτες των Blazers. Έχει μείνει το 55-58. Δεν έχουν προσθεθεί δύο πόντι. Έχουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Μέχρι να διορθωθεί ο χρόνος. Δεν έχουμε αγώνα αυτή τη στιγμή. Τώρα διορθώνεται το σκορ. Κοκκινάκης από τον πάγκο που παίξει προπονητής της ομάδας δίνει οδηγίες εκμεταλλευόμενος το κενό διάστημα. Χατζηδάκης στον αγώνα στη θέση του Κουλέα. Και έχει την μπάλα τώρα ο Χατζηδάκης. Για τρεις ο Τσελεπίδης. Δεν ήταν καλό το σου, ήταν κοντό. Το 57-58 παραμένει. Μούρτος. Ωραία άμυνα από το Βαφίνη με την Άγη στο Γεωργίου. Ο Βαφίνης παρά την έλλειψη ύψους. Και άλλη ωραία άμυνα, τελικά η μπάλα πέρασε στο Γεωργίου. Αστόχησε όμως αυτός. Πολύ δυνατά ο Σαμπάνης, Καραγιαννάκης. Ωραία η close out. Φοβερή τάπα και πάλι από το Χατζηδάκη. Είναι το δεύτερο εντυπωσιακό στο που δίνει ο Χατζηδάκης. Κυριαζίδης. Πολύ δύσκολη λέει ότι Κυριαζίδη. Και τεχνική ποινή. Κυριαζίδης διαμαρτύρηθηκε έντονα, κάτι είπε στο διαιτή. Ο διαιτής τον χρέωσε με τεχνική ποινή. Έντονες διαμαρτύρες εδώ. Από τον forward των Blazers. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Καραγιάννης είναι στη βολή της τεχνικής ποινής και θα την πετύχει. Mm-hmm.
νέα διακοπή στο παιχνίδι. Εδώ έχει χαθεί ο ρυθμός. Πάλι κάποιο πρόβλημα με το σκορ. Οι παίκτες των δύο ομάδων συζητάνε. Έχουμε πάλι την έρευνα του παιχνιδιού. Ριγάκι για το Βαφίνι. Το Τελεπίδη. Εκεί στο post. Πατζηδάκι και πάλι Τελεπίδης. Βαφίνις για τρεις. Γεωργίου τώρα στον εκπληκτισμό. Πάει μεταξύ με εναντίον όλων. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Μεγάλο καλάθι του Γεωργίου. Καλάθι ψυχολογίας θα λέγαμε. Και τεχνική ποινή. Οι διαιτητές είχαν προειδοποιήσει. Τεχνική ποινή στον πάγκο. Γεωργίου έτοιμος να εκτελέσει. Τη βολή αστόχησε. Με μπερδευτεί εδώ οι παίκτες. Αυτά είναι η βολή της τεχνικής ποινής και έχει και τη βολή της εμπλωματικής από το καλάθι που πέτυχε. Σε αυτήν θα βρει το στόχο. Πάμε σε δραματικό αγώνα που φαίνεται. Έχει αρχίσει να ανεβαίνει και η ένταση. Φαίνεται αυτό στο παρκέ. Καραγιάννης στον στην κίνηση. Έχει μείνει κάτω. Το σκορ είναι 62-59. Οι Blazers επανέφεραν την τάξη. Καραγιάννης φαίνεται να είναι εντάξει. Αναφορά από την baseline. Ριγάκης. Ατζηδάκης. Μπερδεύει το Τσελεπίδης. Το Βελάκη θα δείξει Blazers. Όλα τα βαριά χαρτιά τώρα μέσα. Ο Ατζηδάκης, ο Καραγιάννης και ο Τσελεπίδης και ο Βαφίνης. Μούρτος. Σαμπάνι. Το Χατζηδάκι απέναντι. Ομυρικές μάχες εκεί στο post. Σαμπάνι. Δύσκολο δίποντο. Άστοχος. Καραγιάννης το rebound. Και πάλι ο Καραγιαννάκης από πίσω. Φοβερή άμυνα του Καραγιαννάκη, ο οποίος είναι πολύ έξυπνος. Θα κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του. 62-59. 1,5 λεπτό ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σαμπάνης. Στοχή εξεπαθούς του Σαμπάνης. Ήταν μεγάλη ευκαιρία εδώ να δώσει προβάδισμα και αέρα 5 ποντών στην ομάδα του. Βαφίνης. Πάλι Βαφίνης. Ριγάκης, τον οποίο δίνει το σουτ. Καραγιάννης. Καταλαβαίνει ότι είναι μόνος του. Εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Ο Καραγιάννης. Στο σίδερο. Η δεύτερη στο στόχο. 62-60. Μούρτος.
Υπάρχει διάδρομος, ο Μούρτος θα περάσει και θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές, καθότι έχουν συμπληρώσει οι φιλοξενούμενοι ομαδικά φάουλ. Μούρτος απετύχει την πρώτη βολή. Και τη δεύτερη, είναι εύστοχο σήμερα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Καραγιάννης, λιγότερο από λεπτό, στα 4.60. Σπάει την μπάλα. Τελεπίδης για τρεις. Όχι. Rebound τον Καραγιάννη. Και άλλο εκπληκτικό rebound και άλλο καλά τον Καραγιάννη. Ο οποίος συνεχίζει να είναι ασταμάτητος. 64-62. Είναι αποφασισμένος να πάρει το ροζ φίλο για την ομάδα του. Γεωργίου με το Βαφίνι. Καλή άμυνα του Βαφίνι. Είναι βήματα από τον Γεωργίου. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε credit στο Βαφίνι. Καθότι λέγαμε σε όλο τον αγώνα ότι η περιφερειακή άμυνα και από τις δύο ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή. Ο Βαφίνις όμως εδώ και αρκετή ώρα παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα, στον Γεωργίου κυρίως. Δείχνει ιδιαίτερο ζήλο, έχει κερδίσει κατοχές για την ομάδα του και έχει δώσει αυτή τη σπίθα στην άμυνα η οποία είναι απαραίτητη. Καραγιαννάκης τώρα, με τον Καραγιάννη. Χάσει την κατοχή της μπάλας, θα κάνει το λάθος. Καραγιάννης δεν προλαβαίνει. Λήξη τρίτης περίοδου, 64-62 και πάμε για μεγάλο φινάλε. Βαφίνης. Την πρώτη επίθεση, το τέταρτο δεκαλέπτο στον αγώνα, έχει περάσει και ο Καρούζος. Σουτάρει για δύο. Καρούζος θα ευστοχίσει ο Καρούζος. 64 όλα. Μούρτος. Ζητάει το φάουλ, δεν θα το πάρει. Μπάλα λένε οι διαιτητές. Μούρτος εδώ βιάστηκε. Χωρίς να αλλάξει πάσα πήγαινε εναντίον όλων. Κωνσταντινάκος, ωραία γυρνάει στο πόστο. Φάουλ από τον Τζελεπίδη, ο οποίος δεν είχε σωστή στάση σώματος. Σαμπάνης. Κυριαζίδης για τρεις. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. 64 όλα. 9 λεπτά ακόμα. Κατζηδάκης εναντίον όλων. Θα δεχτεί το στόπ. Καραγιαννάκης. Θέλει να βγάλει τον εθνιασμό. Σαμπάνης απέναντι στον Τζελεπίδη. Γυρνάει ο Σαμπάνης. Θα πετύχει το καλάθι ο Σαμπάνης. Πολύ δυνατό στόπος του Σαμπάνης. Καραγιάννης. Για τρεις. Στοχίσει ο Καραγιάννης. Είναι αυτό που λέμε ότι άμα βάλει και τα τρίποντα πλέον δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Καθότι το να του δώσεις διάβαση δίωδο προς το καλάθι είναι θάνατος. Πρόλαβε ο Καραγιάννης τώρα και κάνει το φάουλ στον Καραγιάννη, ο οποίος έφυγε στον εφηβιασμό. Ξεκουραστεί ο Καραγιαννάκης. Ίσως κάνουμε και λάθος εδώ, αλλά ίσως είναι και η πρώτη φορά που ξεκουράζεται στον αγώνα. Κάθε στον πάγκο. 6-6-7, Τζελεπίδης. Για τρεις ο Τζελεπίδης. Με ταμπλό! Με ταμπλό ο Τζελεπίδης ευστοχή. Και αυτό δεν ήταν ένα τυχερό σουτ. Ο Τζελεπίδης δοκιμάζει το σουτ αυτό. Κυριαζίδης θέλει να απαντήσει, θα απαντήσει. Back to back τρίποτα.
Λέγαμε λοιπόν για τον Τζελεπίδη ότι ήθελε να στοχίσει με ταμπλό, το δοκιμάζει εκεί περίπου από τις 45, ξέρει να το χρησιμοποιεί καλά. Ο Κυριαζίδης όμως έδωσε άμεση απάντηση. Και τεράστιο ενδιαφέρον στον αγώνα. 69-70. Χατζηδάκης. Τζελεπίδης και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά δεν ευστοχίζει. Σκοπίσει και πάλι τον ταμπλό. Ριμπάντ από τον Καραγιάννη. Φοβερή φάση. Φοβερή φάση από τον Καραγιάννη. Πέφτοντας θα πετύχει, θα πετάξει την μπάλα. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Οι διαιτητές δεν είναι σίγουροι. Για να δούμε όμως τι θα δώσουν τελικά. Να μην βιαστούμε. Ναι, είναι καλάθι και φάουλ. Απίστευτη φάση. Μια συμπληρωματική βολή. Είναι μέσα. 69-73. Μούρτος. Για δύο. Άσπρος. Πολύ καλό μπλοκάτο από το βαθύ. Πολύ ψηλό το Κυριαζίδη. Έγινε όμως το λάθος τώρα. Κυριαζίδης. Για τρεις. Και πάλι αυτό ο Κυριαζίδης. Δείχνει τον πάγκο. Ο Κυριαζίδης είναι το αντίπαλο δέος αυτή την τέταρτη περίοδο. Δύο τρίποντα από τη γωνία. Κρατάει την ομάδα του ζωντανή. Σε ένα σημείο που οι Slippers φαίνεται να ξεφεύγουν. 72-73. Καραγιάννης για τρεις. Είναι άστοχος. Το ένιωθε εδώ και το σούταρε. Γεωργίου. Μούρτος. Κωνσταντινάκος. Χαλασμένη επίθεση. Αφήνει στο πώς. Κωνσταντινάκος όμως. Είναι η τρίτη φορά που πετυχαίνει ένα lay-up μετά από περιστροφή. Πολύ όμορφο καλάθι. Και 74-73. Παρακολουθούμε ένα πραγματικά φοβερό αγώνα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έχουν δυναμώσει και οι άμυνες. Χατζηδάκης. Αστοχή για δύο. Και πάλι όμως ο Καραγιάννης. Ποιος άλλος. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Καραγιάννη. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Γεωργίου, ο οποίος φαίνεται αποφασισμένος να πάρει προσπάθειες. Θα πάρει το φάουλ τώρα Γεωργίου. Να δούμε τώρα τι αλλαγές θα γίνουν. Θα επιστρέψει ο Καραγιαννάκης. Ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλά λεπτά σήμερα. Επιστρέψει στον αγώνα. Με ένα ψηλό σχήμα τώρα. Για τρεις ο Σαμπάνης. Δεν είναι καλό το σου. Πολύ δυνατά και ψηλά ο Τσελεπίδης. Παφήνης. Ωραία πάσα. Ωραία πάσα του Βαφίνη. Επίθεση σε πρώτο χρόνο. Χατζηδάκης. Θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Καραγιαννάκης ζητάει αλλαγή. Εκτός Σαμπάνης. Ξαναχαμηλώνει το σχήμα. Εμμανουλίδης στο 5. Κωνσταντινάκος στο 4. Στο 3 ο Γεωργίου, στο 2 ο Καραγιαννάκης, στο 1 ο Μούρτος. Χατζηδάκης ευστοχή. Και στη δεύτερη ο Χατζηδάκης, που είναι πολύ καλό σήμερα. Θυμίζουμε και τα δύο μπλοκ. Μούρτος θα περάσει. Κωνσταντινάκος. Πάλι μια ενέργεια. Αστοχή, θα πάρει το rebound. Εδώ ίσως είναι υπήρχε και φάουλ. Αστόχησε όμως και στη δεύτερη ενέργεια. Καρούζος. Ο οποίος φαίνεται να κερδίζει εισαγωγικά αυτή την πέμπτη θέση στην πεντάδα των Slippers. Για το σημερινό αγώνα βέβαια μιλάμε πάντα. Καραγιάννης για τρεις.
Θα ευστοχήσει ο Καραγιάννης. Θα κάνει το 74-80 και πλέον το momentum δείχνει Sleepers. Γεωργίου, τον Καραγιάννη. Έχουν δυναμώσει και οι άμυνες και ανέβει ένταση. Γεωργίου που απάνει στον Τελεπίδη. Σε μια καταδικασμένη ενέργεια. 74-80. Καραγιάννης, νέο τρίποντο. Και πάλι εύστοχο. Δεν γίνονται αυτά. 74-83. Ευστοχισμένα time out από τους Blazers. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε το time out. Ό,τι και να πούμε για τη σημερινή απόδοση του Καραγιάννη είναι λίγο και βέβαια δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Θα κάνει τώρα το foul. Όχι, δεν θα κάνει το foul. Θα παίξει καλή άμυνα στην baseline. Γεωργίου ζητάει foul. Και Βαφίνης. Πλέον η διαφορά είναι στους 9 πόντους. Καραγιάννη για 3. Αυτή τη φορά θα στοιχίσει. Κωνσταντινάκος. Γεωργίου. Αστόχης από κοντά. Απάρει όμως. Χατζηδάκης. Απορεί. Όχι. Με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νέα επίθεση για τους Clippers. 76-83. Καραγιάννης και πάλι για τρεις. Το νιώθει. Ούτε τώρα. Μούρτος. Για 2. Έξω. Είναι βιαστικές αυτές οι ενέργειες, όπως βιαστική ήταν και η πάσα του Τσελεπίδη. Δεν υπάρχει λόγος εκεί, η ομάδα του προηγείται με 7 πόντους. Χατζηδάκης, όμορφη εκτέλεση για 2. Καραγιάννη θα πάρει αυτό το rebound. Θα το διεκδικήσει και θα καταφέρει να κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του. Τρία και 47 ακόμα. Τελεπίδης. Καρούζο και το Βαφίνη. Ωραίες τρίπλες. Περνάει Βαφίνη. Αστοχή όμως με τα μπλοκ. Ήταν καλό το μπλοκάου του Μανουηλίδη. Γεωργίου. Δύσκολη ενέργεια. Καλά το φάλα από τον Γεωργίου. Γεωργίου ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και ώρα ηγετικό ρόλο. Ενώ είναι μια μινή έκπληξη η απουσία του Καραγιαννάκη στα τελευταία λεπτά. Εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού φυσικά. Γεωργίου θα πετύχει και τη βολή. Και Καραγιάννη σε μια νέα έκπληξη. 79-83. Χατζηδάκης για 2. Άστοχο. Δεν γίνεται όμως καλά μπλοκάουτ. Βαφίνης, Τσελεπίδης και έχει πλεονέκτημα με τον Κωνσταντινάκο. Καλή όμως άμυνα. Θα χάσει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του Μανουηλίδη έχει δώσει δύναμη και υπόσταση στο ζωγραφιστό και δεν πήρε πολλά λεπτά σήμερα. Ίσως ήταν πιο επιβεβλημένη η παρουσία του. Καρούζος τώρα θα κάτσει τον πάγκο μετά από ένα πολύ σοβαρό και όριμο μάτς. Και ο Λιμπερόγιαννης θα μπει στο παρκέ. Οι υπόλοιποι τέσσερις λογικά δεν θα ακολουθούν μέχρι το τέλος του αγώνα. Λιμπερόγιαννης για 2. Είναι άστοχος.
μπάλα θα σφινώσει στη Στεφάνη. Το Βελάκι. Μπάλα είναι. Blazers. Για τους Clippers είναι λογικά. Όχι, η μπάλα είναι για τους Blazers. 2:40 ακόμα. Γεωργίου και τώρα Μούρτος. Στους 4 πόντους διαφορά. Μούρτος για 2. Αστοχή. Εκεί έχει κάνει φάουλ. Ναι, έχει κάνει φάουλ ο Παφίνης. Πήγε για τον μπλοκάουτ. Κυριαζίδης θα το κερδίσει και επαναφορά από την baseline. Για τον Γεωργίου που θα ευστοχήσει. Αδράνεια εδώ από τον Καραγιάννη στην άμυνα. Γεωργίου θα φέρει τη διαφορά στους 2 πόντους. Και πλησιάζουμε προς τον Grand Time. Καραγιάννης. Εναντίον όλων. Καλάθι και φάουλ. Δεν θα τον αφήσει αυτόν τον αγώνα να χαθεί ο Καραγιάννης. Ο Γεωργίου λέει ότι το φάουλ έγινε κάτω. Είναι μια δύσκολη φάση. 81-85. Και τώρα 81-86. Μούρτος για 2. Είναι άστοχος, ο ίδιος το rebound. Λέει απάστοχος εκ νέου. Χατζηδάκης, ένα εντυπωσιακό rebound. Για άλλη μια φορά επιδεικνύει τις αλυτικές του ικανότητες. Και Καραγιάννης. Τελεπίδης. Κάνει την μπάλα. Βαφίνης. Τελειώσει. Θα στοχίσει ο Βαφίνης. Χατζηδάκης όμως εκεί. Δυνατό rebound και καλάθι. 81-88. Μια διαφορά η οποία φαίνεται ασφαλείας αυτή τη στιγμή. Ο Χατζηδάκης, ο οποίος κάνει και αυτός μεγάλο ματ. Γεωργίου ήθελα να προσθέσει τον Καραγιάννη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή ιδέα. Κυριαζίδης για 3. Άστοχος ο Κυριαζίδης. Ριμπάουντ από τον Βαφίνη. Και πλέον οι Clippers έχουν τύχει στα χέρια τους. Καραγιάννης. Καραγιάννης από πολύ μακριά για 3. Για 3 από τον Καραγιάννη. Σκοτώνει τον αγώνα. Σκοτώνει και τα όνειρα των Blazers για κάτι καλύτερο. Βαφίνης βγαίνει από μπροστά. Το είπαμε, ο Βαφίνης είναι εντυπωσιακός στην άμυνα. Έκανε το κλέψιμο, ο αγώνας έχει τελειώσει. Time out όμως, 81-91. Επιστρέψαμε το time out, 50 δεύτερα ακόμα, 2 βολές για τον Βαφίνη. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Πολύ βρώμικη δουλειά σήμερα από τον guard, τον βραχίσωμο guard. Τον Μοσχάτο Clippers, εξοχή και στη δεύτερη βολή. Μούρτος. Κυριαζίδης θα πετύχει το καλάθι. Καραγιάννης. Ο οποίος έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση σήμερα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Βαφίνης. Καραγιάννης σε ένα σουτ. Είναι άστοχος, 20 δεύτερα ακόμα. Όλα έχουν τελειώσει. Γεωργίου θα κάνει το τρίποντο, θα ευστοχίσει.
παρακολουθήσαμε ένα πολύ όμορφο μάτς στο οποίο κυριάρχησαν οι επιθέσεις. Οι Slippers θα πάρουν τη νίκη και δείχνουν ότι είναι κακός μπελάς για όλους. Τελικό σκορ, Blazers Slippers, 86-93. Δύο λόγια για το σημερινό μάτς. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Ωραίο μάτς, δυνατό μάτς, από δύο καλές ομάδες. Το περιμέναμε ότι τα παιδιά θα έρθουν πιο ενισχυμένοι και οργανωμένοι αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά χάσανε, τώρα χάσανε. Εμείς πιστεύω ότι κρατήσαμε διαφορά. Εντάξει, συνεχίζουμε. Έχει αρκετά μάτς θεωρώ ακόμη. Έχει τα play-off. Θα δούμε στην πορεία πώς θα γίνει. Είχαμε και εμείς κάποιες ελλείψεις από κάποια βασικά στελέχη, τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Το παλέψαμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Συνεχίζουμε. Και ό,τι καλύτερο και σε εμάς και στην αντίπαλη ομάδα. Τέλεια, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Δύο λόγια για τη σημερινή νίκη. Παίξαμε οργανωμένα, νομίζω. Μας βγήκαν αρκετές φάσεις, ήμασταν σε καλή κατάσταση. Πήραμε τη νίκη σε έναν αμφίροπο αγώνα και έπεται δύσκολη συνέχεια. Έχουμε και το κύπελλο μπροστά. Βλέπουμε. Τέλεια, ευχαριστώ. Thank you.